Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Βελόπουλος έκανε κάλεσμα προς όλες τις πατριωτικές δυνάμεις, ζητώντας τους να ενωθούν ώστε να υπάρξει εθνική αντιπολίτευση κατά της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε να ενωθούν όλοι οι πατριώτες για να υπάρξει εθνική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία και εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη. Ωστόσο, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης δεν ξεκαθαρίζει πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η συμπόρευση των πατριωτικών δυνάμεων. Θα είναι όλοι κάτω από την ομπρέλα της ελληνικής λύσης. Κάτι που επί της ουσίας σημαίνει ότι οι έδρες που θα πάρει το κόμμα θα μοιραστούν στους ήδη εκλεγμένους βουλευτές του κόμματος του Κυριάκου Βελόπουλου ή θα υπάρξει ένας κοινό συνασπισμός. Όπω τόνισε συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ο Κυριάκο Βελόπουλο, ζητούμε λοιπόν από όλου για να κάνουμε την εθνική αντιπολίτευση πράξη να ενωθούν όλοι οι πατριώτε. Όχι όμω καρέκλε. Χρειαζόμαστε στρατηγού. Όχι, στρατιώτε χρειάζεται η Ελλάδα. Και επαναλαμβάνουμε και το λέμε. Η μοναδική αντιπολίτευση στην Νέα Δημοκρατία που θα είναι αυτοδύναμη θα είμαστε εμείς οι Ενωμένοι Πατριώτες Έλληνες. Είναι σημαντικό ο Κυριακό Βελόπουλο, αν θέλει όντω τη συμπόρευση των Πατριωτικών Δυνάμεων, να ξεκαθαρίσει τι ακριβώ εννοεί. Πόσο μάλλον όταν πριν από λίγε εβδομάδε το συγκεκριμένο κόμμα απασχόλησε την επικαιρότητα, λόγω τη αποχώρηση του Αντώνη Μιλονάκη και τη κυρία Αλεξοπούλου και τα όσα είπαν στη συνέχεια για την ηγεσία του κόμματος.